ήταν το πρόσωπο της ημέρας με τις τηλεοπτικές άδειες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σας είχαμε. Και σε σποτ, ό,τι θέλεις. Εντάξει, και δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Διαφήμιση και αρνητική διαφήμιση. Είναι σοβαρά. Λοιπόν, μετά από αυτή την δικαστική απόφαση, γιατί μέσω των δικαστηρίων αυτός ο διαγωνισμός κρίθηκε άγωνος, κρίθηκε, ξέρω εγώ, παράνομος, πες το πώς θέλετε. Το δικαστήριο πάντως είπε ότι stop, δεν μπορεί να γίνει. Περιμένουμε να δούμε και τις λεπτομέρειες της απόφασης. Ναι, εντάξει, θα δούμε και τις λεπτομέρειες της απόφασης. Πάντως το δικαστήριο. Σύντομα, ελπίζω. Ναι, το δικαστήριο πάντως το σταμάτησε αυτό. Εσείς, σαν Νίκος Παπάς, γιατί μου θυμίζει και στο παρελθόν και άλλους υπουργούς που είχαν μπλέξει με αυτήν την ιστορία. Νιώθετε ότι χάσατε, ότι έχετε ιτηθεί προσωπικά από αυτή την ιστορία? Αισθάνομαι ότι μπήκε ένα προσωρινό φρένο σε αυτή την ιστορία, κακός δηλαδή, και είναι κρίμα συνολικά, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα και ως προς την συνειδητοποίηση του πολιτικού συστήματος και του ελληνικού λαού, ότι το τηλεοπτικό τοπίο είναι ο μεγάλος ασθενής. Έτσι. Ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να αλλάξουν. Βλέπετε τώρα, νομίζω ότι αυτό που είπατε δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας πλέον. Διότι δεν το αρνείται κανείς. Όταν ξεκινήσαμε όμως τη συζήτηση, το αρνιόντουσαν. Ότι το αρνήθηκαν τον τρόπο που ήταν να το κάνετε. Όχι, επιτρέψτε μου. Ναι. Όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, λέγανε δεν υπάρχει κανένας λόγος για αδειοδότηση. Έχει δοθεί μια άδεια στην DGI και τελειώσαμε. Μάλιστα. Δεν πρέπει να καταβληθεί τίμημα. Ναι. Κακώς βάζεται το όριο των 400 εργαζομένων. Ναι. Τέτοια κριτική έχουμε υποστεί. Ναι. Νομίζω έχουν γίνει βήματα τώρα. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε την απόφαση και θα μπορούμε να τοποθετηθούμε. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει και κόμμα στην Ελληνική Βουλή που να το αρνηθεί, είναι να υπάρχει πανελλαδική εμβέλεια χωρίς τίμημα. Έτσι. Αυτό έχει. Ναι, αλλά το εισουδού μαθαίνουμε ότι θα είναι χαμηλό το τίμημα. Μην τα μπλέκετε τα δύο πράγματα. Όχι, λέω. Είναι άλλο πράγμα το πώς θα γίνει η αδειοδότηση, δηλαδή το ποιος θα ανέβει, ποιος θα κατέβει, πόσες άδειες θα βγουν κτλ. Και άλλο πράγμα η πολιτεία να διασφαλίσει αυτό που τεκμηριώθηκε. Στον διαγωνισμό το δικό μας. Μου λέτε το εξής τώρα. Ότι δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και βγάζω την απόφαση να πάρουν αυτοί οι 5, οι 30, δεν έχει σημασία, λέω ό,τι θέλω τώρα, δεν έχει το νούμερο, ή αυτοί οι 5, οι 6, οι 7 να πάρουν άδεια. Βγάζει και λέει, κύριε, θα μας δώσετε και 500 ευρώ. Εσείς όμως μπορείτε να νομοθετήσετε μετά από αυτό για άλλο τίμημα. Για να λειτουργήσουν τα κανάλια, αυτό είπατε τώρα. Λέω, όχι, ακούστε με λίγο. Όταν καταβληθεί το τίμημα για την άδεια, έχει καταβληθεί το τίμημα για την άδεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο μεσοδιάστημα από ό,τι φαίνεται. Ναι, και λέω, περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να κάνουμε ένα νέο γύρο διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να συζητήσουμε το πώς θα καλυφθεί και το ενδιάμεσο διάστημα. Εμείς δεν έχουμε την πολιτική πολυτέλεια και νομίζω κανένα κόμμα στη Βουλή δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση δεν θα υπάρχει τίμημα για την πανελλαδική άδεια. Και ειλικρινά πιστεύω ότι η συλλογική θέση. Ποιος θα το καθορίζει, αυτό σας επιτρέψτε μου, τώρα. Η πολιτεία πρέπει να αλλάξει δηλαδή τα μέτρα της. Ως υπουργός. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, κύριε Χατζή, έχει τεκμηριωθεί. Δεν μου το ξεκαθαρίζετε. Θα σας το ξεκαθαρίσω πολύ. Μου αφήνετε και λέω, κανένα κενό δεν υπάρχει. Επιμένω, δηλαδή. Κανένα κενό δεν υπάρχει. Λέω, έχει τεκμηριωθεί ότι εδώ υπήρχε ένας σπάνιος δημόσιος πόρος για τον οποίο δεν καταβάλλεται το τίμημα για 27 χρόνια. Αυτό έγινε. Μπράβο. Αυτό. Επειδή λοιπόν συμφωνούμε και η πολιτική βούληση μπορεί των προηγούμενων κυβερνήσεων να ήταν να τον δίνουν δωρεάν και να νομιμοποιούν μια αεροπειρατεία. Είχανε, δεν έχουμε την βούληση εμείς. Συχνότητων. Πληρώνανε τέλος. Άλλο το τέλος συχνότητας. Ναι, άλλο το τέλος κρίσης συχνότητας. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Αυτό λέω. Λέω, ναι, τίμημα για την πανελλαδική εμβέλεια και την άδεια σε πανελλαδική κάλυψη δεν υπήρξε. Εφάπαξ τίμημα εννοείται. Έχει τεκμηριωθεί, λέω, από τον διαγωνισμό ότι υπάρχει τίμημα για αυτή την υπηρεσία. Την υπηρεσία πανελλαδικής εμβέλειας. Μα γιατί επιμένετε στο διαγωνισμό? Δεν είπαμε ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν ισχύει? Όχι, ισχύει, όχι, πούμε, όχι, πλέον η απόφαση αυτή. Ναι, αλλά υπάρχει ως τεκμήριο της δυνατότητας κάποιον να πληρώσει. Θεωρητικό είναι αυτό. Είναι θεωρητικό, αλλά εδώ τον ομιλούντα κάποιος θα μπορούσε άνετα να τον εγκαλέσει εάν δεν καταβληθεί τίμημα για την πανελλαδική εμβέλεια. Δεν κάνουμε αυτό εμείς, δεν εγκαλούμε κανέναν. Όχι, αυτό είναι ο ρόλος σας, κύριε Χατζή. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα όμως. Και θέλω παρακαλώ να προσέχετε λιγάκι και αυτό που ρωτάω. Ναι. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα βγάλει μια απόφαση. Μάλιστα. Θα πει αυτοί θα πάρουν άδεια. Ναι. Οι 5 ή οι 15. Και θα πληρώσουν ένα τίμημα για την άδεια αυτή, θα πει το ΕΣΟΥΡΟΥ, 10.000 ευρώ. Πότε θα γίνει αυτό? Εγώ με ρωτάτε. Γι' αυτό σας λέω. Διότι εγώ σας μιλάω, αυτή τη στιγμή σας μιλάω για το μεσοδιάστημα.
Καταλάβατε. Για το μεσοδιάστημα τι θα κάνετε, δηλαδή. Για το μεσοδιάστημα πρέπει να υπάρξει ένα τίμημα για την Παναγία. Για αυτού που δουλεύουν τώρα του σταθμού. Το έχετε καθορίσει ποιο θα είναι. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Πότε θα το κάνετε αυτό? Πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Όχι στην επόμενη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να. Γιατί το λέτε αυτό επειδή πιστεύετε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ρατρινόρα κολυσιεργεί. Όχι, όχι, όχι. Προ Θεού δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλόγηση κοπή. Γιατί το λέτε τώρα? Διότι φαντάζομαι θα υπάρχουν αντικειμενικά θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδότηση. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, αλλά δεν το ξέρω πώς λειτουργεί το Ισουρού. Αυτό εννοώ, δεν το ξέρω. Σας λέω ότι εδώ πέρα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να δούμε τι ακριβώς λέει. Μάλιστα. Έτσι. Και ωραία. Με βάση αυτό ο καθένας δηλαδή, από τη θέση του... Δηλαδή αν σας δίνεται ένα περιθώριο και το διάστημα από τότε που ξεκίνησε. Να σας βάλω ένα ακραίο ερώτημα για να συνεννοηθούμε. Ακραίοι είμαστε για το τόσο άλλος εδώ. Αν ας πούμε που δεν θα γίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πει θέλω 3 χρόνια για να ολοκληρώσω το διαγωνισμό. Γιατί? Γιατί πρέπει να γίνουν μελέτες. Ναι. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Εσείς θα μας πείτε τι θα κάνετε. Αυτό σας λέω. Σας λέω λοιπόν, εάν η αρμοδιότητα, καθώς φαίνεται, της αδειοδότησης έχει περάσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα πρέπει η πολιτεία να βεβαιωθεί ότι για τον σπάνιο πόρο της χρήσης της συχνότητας και τη δυνατότητα πανελλαδικής εκπομπής πρέπει να υπάρξει. Κατά σύμπαν θα βάλετε ένα χαράτσι ενδιάμεσο. Χαράτσι. Νούμερο, ένα κόστος που θα πρέπει να έχει τα κανάλια. Αποδείχθηκε, λέω, ναι βεβαίως, διότι αποδείχθηκε ότι όλες οι ιδιοκτησίες και ο κύριος Αλαφούζος εδώ στο Skype που είμαστε και ο κύριος Κοντομινάς και ο κύριος Βαρνογιάννης και όλοι οι ιδιοκτήτες καναλιών αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρξει καταβολή τιμήματος για αυτή την υπηρεσία. Το αποδέχτηκαν υπό άλλες συνθήκες. Γιατί ήταν, γιατί γινόταν αλλιώς, αν δεν το αποδεχόντουσαν. Δηλαδή τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να είναι δωρεάν? Όχι, εγώ δεν λέω. Εγώ δεν υποστηρίζω, δεν υπάρχει δωρεάν τίποτα. Εντάξει, δεν ξέρω. Όταν ακούσω δημοσίως λοιπόν και εγώ τα κάποιον. Τα νούμερα έχουν σημασία. Επιτρέψτε μου. Όταν ακούσω και εγώ κάποιον δημοσίως να βγει να πει ότι πρέπει για την πανελλαδική εκπομπή να βάλουμε τιμή 0 και να γίνεται τσάπα. Δεν είπε κανένα τότε... τέτοιο πράγμα πάντως. Εντάξει, εφόσον δεν το έχει πει κανείς. Το ποιο είναι το τίμημα, εφόσον εφόσον λοιπόν δεν το έχει πει κανείς, νομίζω ότι η συζήτηση εκκινεί από μια πάρα πολύ καλή βάση. Κατά συνέπεια, πρέπει να περιμένουμε για να δούμε το πιο ακριβές τοπίο το επόμενο διάστημα. Είναι λογικό νομίζω. Περιμένουμε δηλαδή για να ανακεφαλαιώσω το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ακριβώς περιμένουμε πρώτα να δούμε και την απόφαση. Τι ακριβώς λέει αυτή η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και ρωτάω εγώ τώρα, αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό πήραν άδεια με το δικό σας νόμο? Δεν πήρανε. Εντάξει, λέμε πληρώσανε. Φτάσανε μέχρι να είναι υπερθεματιστές. Ναι, αλλά έχουν δώσει και τα λεφτά όμως. Δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Αβίδης, ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Κυριακού. Οι δύο είχαν κανάλι και παίζουν. Ναι. Οι άλλοι δώσανε και τα λεφτά και δεν έχουν και κανάλι. Mm. Ωραία, αυτούς θα κάνετε? Θα επιστραφούν τα χρήματα, είναι προφανές αυτό. Δηλαδή τι είναι θα επιστραφούν? Πώς αλλιώς να το πω? Πότε θα τα επιστρέψετε? Θα γίνουν τα προβλεπόμενα με βάση την εφορία. Και αν χρειαστεί να υπάρξει. Ναι, και πάει τώρα, αρίθμιση... πάνε οι δύο που πήγανε με το δικό σας διαγωνισμό και να φτιάξουν κανάλι και προετοιμαζόντουσαν όλοι κτλ. Να πάρουν τώρα και τους λέει: το ΣΥΡΟΥ δεν γίνεται να πάρετε εσείς κανάλι. Ναι. Να βγείτε να δουλέψετε. Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι έχω αντιληφθεί το νομικό σκεπτικό, αλλά τι να σας πω. Εσείς τι θα κάνατε, θα τους αφήνατε να εκπέψουνε? Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί αυτοί πήγανε εκεί πέρα να πάρουν. Ναι, εγώ αυτό που μπορώ να επαναλάβω και να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας είναι ότι το νομικό καθεστώς των καναλιών αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Διότι δεν υπάρχει η παράταση, η σκανδαλώδης παράταση νόμιμης λειτουργίας άνευ τιμήματος που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς λέω. Για το δημόσιο συμφέρον, είχαμε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έβαλε φρένο στην πρώτη διαδικασία κανονικής αδειοδότησης, η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα μετά από 27 χρόνια. Μάλιστα. Λέγεται, και νομίζω το ξέρετε και το έχετε διαβάσει, υπάρχουν δηλαδή δημοσιεύματα ότι η κυβέρνησή σας επιθυμεί διακαώς να κλείσει το ΜΕΓΑ, το ΒΥΜΑ και τα Νέα. Μάλιστα. Στους επικριτές σας, στους ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Τι έχετε να απαντήσετε, κύριε Παπά? Να σας πω, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάποιος δημοσίως και να υποστηρίξει ότι ανάγκασε κάποιος την ιδιοκτησία του ΔΟΛ ή του ΜΕΓΑ. Γράφονται αυτά και οι ίδιοι τα βλέπουμε. Δεν είναι, βλέπουμε. Αλλά ξέρετε, με αυτά που έχουν γραφτεί και για το πρόσωπό μου και για την κυβέρνηση, αυτά είναι, ξέρετε, και έτσι. Θα έλεγα έτσι ευγενική κριτική.
με την έννοια. Αλλά δεν είναι πιστική, ξέρετε, διότι δεν νομίζω ότι μπορεί να μας ακούνε τώρα. Καλά, κριτική μοιραίος θα δεχτείτε. Υπουργός είστε, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Εγώ δεν μιλάω για την κριτική. Μιλάω για τις χειδαιότητες και τις λάσπες. Την οποία κάποιοι επέλεξαν. Αυτά είναι κριτική, αυτά είναι χειδαιότητες και λάσπες. Να κάνουν τις κολοτούμπες. Να τα διαχωρίζουμε αυτά. Άλλο κριτική και άλλο χειδαιότητες. Το ποιοι είμαστε και πώς ζει ο καθένας στην Ελλάδα. Είναι γνωστά αυτά. Κυρίως στην πολιτική και δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι δεν είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι, όχι. Λίγο ως πολύ γνωριζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν μπορεί να πιστεί κανένας από τους τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι ανάγκασε κάποιος τις ιδιοκτησίες του Δόλη του Μέγκα να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους για μισό χρόνο. Ο, δεν λέω αυτό. Λέω ότι πολιτικά. Πολιτικά, κύριε Χατζή. Μια αντιπαρότητα με τα μίντια, τα συγκεκριμένα. Πολιτικά, κύριε Χατζή, εάν ανέβαζε η υπάρχουσα ιδιοκτησία του ενός ή του άλλου συγκροτήματος στο χέρι στην τσέπη, κάλυπτε τις ανάγκες και δεν επαναλάμβανε τις κακές συνήθειες του παρελθόντος να ζητάει χαριστικές ρυθμίσεις για τα δάνεια, η κυβέρνηση τι θα μπορούσε να κάνει, ακόμα και να ήθελε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πάντως με τον κύριο Ψυχάρη έχετε μια αντιπαράθεση, όχι προσωπικά εννοώ, η κυβέρνηση. Δεν είναι προσωπικό το είναι θέμα. Μια είναι μια πολιτική είναι, αντιπαράθεση. Είναι, θέμα, προσωπική είναι αντιπαράθεση, θέμα πρακτικών, κύριε Χατζή. Ποιες πρακτικές σας ενοχλούν? Είναι οι πρακτικές των δανείων με αέρα. Ποιες πρακτικές? Αυτές οι πρακτικές οι οποίες νομίζω πρέπει να ενοχλούν κάθε νοήμονο άνθρωπο και κάθε έναν ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει και ο χώρος των μίντια να περάσει σε μια νέα φάση. Κατά συνέπεια, αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ο τρόπος που δανειοδοτήθηκαν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κοιτάξτε. Αυτό είναι το διακύβευμα. Αυτό δηλαδή. Έχει γίνει μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Είμαστε ενώπιον της διατύπωσης του πορίσματος. Ακούσαμε σημεία και τέρατα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της. Καλά, εντάξει. Δεν το αμφισβητείτε, φαντάζομαι. Τα έχουμε ακούσει όλοι. Έτσι, τα ακούσαμε σημεία και τέρατα και πρέπει να δούμε και πού θα πήγε αυτή η ιστορία. Δώσατε στην Εφημερίδα των Συντακτών, σε 6 του μηνός, μία συνέντευξη. Mm-hmm. Και είπατε ότι δεχτήκατε αιτήματα από καναλάρχες να μην πληρώσουν για τις άδειες. Ναι. Τι εννοείται δεχτήκατε αιτήματα από καναλάρχες να μην πληρώσουν για τις άδειες, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό που σας λέω. Δηλαδή, ότι να μην υπάρχει τίμημα από τώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδίωξη. Α, αυτό. Εννοείται αυτό το ενδιάμεσο βεβαίως, που μας είπατε νωρίτερα. Βεβαίως, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια θέση η οποία ούτε καν καλά, δημοσίως... Καλά, μπορεί να έχουν και αυτή η άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη. Εντάξει. Αλίμονο, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι εδώ αλλά εσείς θα δεν πρέπει... δέχεστε αυτή την επιχειρηματολογία. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον όπως το αντιλαμβανόμαστε. Και πιστεύετε δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα θα τα επιστρέψετε πριν ολοκληρωθεί αυτό που είπατε τώρα? Δηλαδή, οι δύο σταθμοί, ο Sky και ο Antenna, είναι σταθμοί οι οποίοι έχουν πληρώσει κιόλας για την άδεια. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτός ο διαγωνισμός, πρέπει να τους επιστραφούν τα χρήματα. Θα τα επιστρέψετε ή θα περιμένετε να βγάλετε αυτή την απόφαση για την ενδιάμεση λειτουργία και να τους δώσετε τα υπόλοιπα? Κοιτάξτε, να δείτε. Πώς το έχετε σκεφτεί? Υπό την αίρεση, θα σας πω τώρα. Και για τον Αλτένα και για εμάς εδώ. Και... Υπό την αίρεση της ακριβούς διατύπωσης της απόφασης του Συμβουλίου. Όχι, όχι, όχι. Και εγώ και θέλω να αντιληφθείτε κι εσείς και οι τηλεθεατές μας ότι με την επιφύλαξη της ακριβούς διατύπωσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, προφανέστατα θα ληφθούν όλα τα μέτρα για να διασφαλιστούν και τα δικαιώματα αυτών που κατέβαλαν. Έβαλαν χρήματα για τον διαγωνισμό, ο οποίος δυστυχώς δεν επετράπει να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε μια εντολή. Είπε σε όλους εσάς τους υπουργούς να βγείτε στον κόσμο, να βγείτε στην κοινωνία, να φύγετε από τους γυάλινους πύργους και να πάτε να δείτε τον απλό μέσο πολίτη που έχει προβλήματα. Γιατί έχει προβλήματα, κύριε Παπά, ο κόσμος? Δεν μπορεί να αντέξει ούτε αυτή η υψηλή φορολογία, ούτε αυτά τα μέτρα. Το ξέρετε. Πολίτης είστε. Τα ζείτε. Έξω βγήκατε εσείς και ο κ. Τζαρακόπουλος. Οι υπόλοιποι κρυφτήκανε. Όχι, δεν ισχύει. Πώς δεν είναι έτσι? Γιατί φοβούνται δηλαδή να πάνε να δουν τους πολίτες? Έχει, νομίζω ότι εσείς πήγατε, πήγατε στην Πάτρα, πήγα στην Πάτρα και θα πάω και στην Δυτική Μακεδονία τώρα. Που πήγε και στην Κορινθία, αν δεν κάνω λάθος. Οι υπόλοιποι την κάνανε φίδι. Δεν εμφανίστηκε κανένα πουθενά. Δεν είναι έτσι. Έχουμε να δούμε Υπουργό Ανάπτυξη Οικονομικών στο πεζοδρόμιο και στον κόσμο από τότε που ανέλαβε. Έχουν 7 με 10 υπουργοί, έχουν κάνει περιοδίες και είναι ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Γιατί θα τα καλύψετε τώρα? Μην τα καλύπτετε αυτά. Γιατί τα κάνουμε αυτό τώρα? Κύριε Χατζή, δεν νομίζω τώρα ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα και νομίζω ότι εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Μην μου το κάνετε όπως το έκανε και κάποιοι άλλοι παλιότερα και του έλεγα, είπε έτσι και μου λέγε εδώ, δεν το είπα και του δείχνα τη δήλωση και μου λέγε το ερμηνεύει αλλιώ. Δεν πάνε. Πήγατε εσείς, λοιπόν, δεν το φοβηθήκατε. Πήγατε στην Πάτρα. Και ήταν και πάρα πολύ δημιουργική, νομίζω. Τάμαθα, γιατί όπως ξέρετε... Είστε και από την Πάτρα. Όχι, είμαι πατρινός εγώ, Βέρα. Δεν είμαι απλώς από την Πάτρα. Λοιπόν, και... Έτσι, πόσο καιρό ακούτε για το δρόμο, κύριε Χατζή, από τότε που γεννηθήκατε, έτσι δεν είναι? Εγώ. Ναι. Για τον δρόμο. Φτιάξει το πρώτο... Την κορύφη πατρών. Εμένα το λέω, εγώ δεν πάω για τον δρόμο. Δεν πάτε για τον δρόμο. Τώρα θα πηγαίνετε. Από Μάρτι και μετά. Θα πηγαίνω, από Μάρτι και μετά θα πηγαίνετε. Θα ολοκληρωθεί και από ξυλόκαστρο. Είχα πει κάτι στο ραδιόφωνο, το λέω να σας το πω και εδώ.
Εντάξει, τώρα μην το παρεξηγήσετε. Λέω, και ο Σιμίτης έκοβε κορδέλες και έχασε τις εκλογές. Και ο Καραμαλής με το Σουφλιά κόψαν τις κορδέλες στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη που φτιάχτηκε εκείνος ο δρόμος και χάσαν και τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος σε αυτό, αλλά μπας τόσο τα έργα αυτά πρέπει να γίνουν. Τι θες, Γρηγόρη μου, θες να λογοκρίνω τον Υπουργό να μην απαντήσει? Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Σε ποιο θέμα θέλετε τώρα να αναφερθώ απ' όλα? Μπήκαμε ξαφνικά στα μεγάλα έργα. Να σας πω γι' αυτό. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία καρκινοβατούσε για τόσο καιρό. Ολοκληρώνεται με πάρα πολύ υψηλούς ρυθμούς και κυρίως ολοκληρώνεται, και να μην το ξεχνάμε αυτό, με 750 εκατομμύρια λιγότερα από τις συμβάσεις που παραλάβαμε. Έτσι. Λοιπόν, αδώσατε την απάντησή σας και τώρα πάω σε ένα τελευταίο θέμα για να κλείσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη. Έχω δεσμευτεί να σας αποδεσμεύσω αυτή την ώρα. Γιατί κάνουμε διασταλτική ερμηνεία της συμφωνίας μας, εντάξει. Τι να κάνω τώρα, εμπάσχετος, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Διαβάζουμε σήμερα στο πρώτο θέμα για διορισμούς του κυρίου Κουρούμπλη. Και γενικά με την εφημερίδα αυτή έχετε μια αντιπαράθεση, μια κόντρα, γιατί βγάζει και βγάλει για την κυρία Γεροβασίλη ένα ζήτημα, ένα θέμα, αν θα πρέπει να είναι βουλευτής ή δεν πρέπει. Σήμερα έχει ένα ολόκληρο δισέλιδο για τον κύριο Κουρούμπλη. Θα ήθελα να μας δώσετε μια απάντηση. Το θέμα δεν είναι, νομίζω, η εφημερίδα. Το θέμα είναι πώς έχει επιλέξει να πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία τι σχέση έχει με το πρώτο θέμα? Πώς δεν έχει, μα εκείνη η ουσία, νομίζω, της αντιπαράθεσης. Πού δηλαδή? Δεν είναι. Στο ότι ακριβώς, ας πούμε, φτιάχνονται και στείνονται δημοσιεύματα για να προκαλέσουν μια δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα πολιτική αντιπαράθεση με την ελπίδα να συγκαλυφθούν τα τεράστια σκάνδαλα τα οποία κουβαλάει στην πλάτη της Νέα Δημοκρατία και οι οδυνηρές συνέπειες των πολιτικών. Δηλαδή, σαν να λέτε ότι ο δημοσιογράφος, ας πούμε, είναι ένα όργανο, μια απευθύνη όργανο. Όχι, ο δημοσιογράφος, ακούστε με λίγο. Να το θέμα για να χτυπήσουν τον παπά, τον χατζή. Δεν είναι ωραίο αυτό που λέτε. Ο δημοσιογράφος. Γιατί είστε και υπουργός ενημέρωσης. Εντάξει, δεν γίνονται μόνο κομψά πράγματα στην Ελλάδα. Αφήστε τώρα τα περιπτώσει. Για εσάς τώρα. Ναι, για μένα. Εσείς θέλετε να ακολουθήσετε τους άλλους που δεν κάνουν κομψά. Δεν είναι καθόλου άκομψο όμως να πω το εξής. Εντάξει, με αυτή ότι την μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες. Για το δημοσιογράφο θα σας πω. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες από ορισμένες διευθύνσεις και διοικήσεις. Ο δημοσιογράφος του έρχεται μια πληροφορία, την αξιολογεί, είναι και σε αναζήτηση μια θεματολογία και μπορεί να γράφει ένα θέμα, μπορεί άλλος να του φτιάχνει τον τίτλο, άλλος να επιλέγει να το βάλει στην πρώτη σελίδα και με συγκεκριμένο τρόπο. Λέω, είναι μικρό χωριό η Ελλάδα και γνωριζόμαστε πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι αυτό το δημοσίευμα δεν είναι αληθές? Πιστεύω ότι αποτυπώνεται με τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Έτσι, δηλαδή τώρα. Ενώ αυτή τη στιγμή, οι ορισμοί, πιστεύετε ότι η διατύπωση στιγμή, είναι τέτοια που. Όχι. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια σπέκουλα η οποία έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Δηλαδή, εδώ πέρα, αντί να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει αν οι 4.000 προσλήψεις στον κλάδο της υγείας πρέπει να γίνουν, αν καλώς πήραμε τους 20.000 αναπληρωτές στην παιδεία, μάλιστα, εάν πάμε καλώς να αντιστρέψουμε το βέλος από τις πολιτικές που είχε περιγράψει, αρχίζουμε και λέμε το θέμα είναι η Γεροβασίλη, ο Κουρουπλής, ο Α, ο Β. Εντάξει, είναι και αυτά θέματα. Αλλά σας εξηγώ. Παπά, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν συζητάμε, στην πολιτική αντιπαράθεση για το δημόσιο τομέα, πρέπει να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης εάν επιμένει, μάλιστα, στην υπογραφή των 15.000 απολύσεων, την οποία έβαλαν το 2014. Μισό λεπτό. Διότι αν επιμένει, θα πρέπει να μας πει από πού θα τις κάνει. Αν δεν επιμένει, θα πρέπει να μας εξηγήσει τι μεσολάβησε και άλλαξε άποψη. Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα φιλοξενήσουμε σε λίγα λεπτά έναν